Γλώσσοπαν. Των Σκοπίων που θα έχει τον όρο Μακεδονία ή παραγωγό του. Δηλαδή, κρατούμε την εθνική θέση του 1992 του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμπιστευόμαστε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοτζιά, για να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις, διότι πράγματι ζητούμε να υπάρχει λύση και βεβαίως επιθυμούμε η λύση αυτή να έχει τον απαράβατο όρο τον οποίον εμείς θέτουμε. Εκτιμούμε ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα κρατήσουν αρκετό καιρό και βεβαίως πρέπει να υπάρχει και από τη μεριά των Σκοπίων η προϋπόθεση της παραίτησής τους βάσει συνταγματικής αλλαγής όλων εκείνων των αλυτρωτικών θέσεων. Όσον αφορά το θέμα της κυβέρνησης και της συμμετοχής μας σε αυτήν, οι ανεξάρτητοι Έλληνες κάναμε μια έντιμη συμφωνία με το ΣΥΡΙΖΑ και τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Και αυτήν την έντιμη συμφωνία θα την υπηρετήσουμε μέχρι τέλους, μέχρι το πέρας της λαϊκής εντολής, το πέρας της τετραετίας. Θεωρούμε ότι οι εξελίξεις στην οικονομία, η έξοδος από τα μνημόνια, οι υποθέσεις της κάθαρσης, της διαφθοράς και της διαπλοκής προχωρούν με καλούς ρυθμούς και θεωρούμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα ο ελληνικός λαός θα αντιληφθεί την ιδιαίτερη σημασία αυτής της συνεργασίας. Μια συνεργασία δύο διαφορετικών πολιτικών χώρων. Με απόλυτο σεβασμό ένας τον άλλον. Με σεβασμό στις διακηρύξεις, στις αρχικές θέσεις, θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι θα έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού με την έννοια της λήξης της διαπλοκής μεταπολίτευσης, τη λήξη της οικονομικής κρίσης και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για ένα καλύτερο αύριο για όλους. Θέλω επίσης σε εκείνους οι οποίοι σχεδιάζουν σενάρια, αλλά και στην αξιωματική αντιπολίτευση, να τους πω ότι τις δικές μας θέσεις είναι απόλυτα καθαρές. Εκείνοι είναι που θα πρέπει να αποφασίσουν. Με ποια από όλες τις πολιτικές τις οποίες έχουν διακηρύξει κατά καιρούς είναι. Είναι υπέρ της πολιτικής που η κυρία Μπακογιάννη εκφράζει με την δική της άποψη για το Βουκουρέστι του 2008 ή την ονομασία του Φούφου του, όπως ανέφερε η ίδια. Οι θέσεις του Κώστα Καραμαλή ή οι θέσεις τις οποίες σήμερα εκφράζει δημόσια ο πρόεδρος της ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Όσον αφορά τα άλλα κόμματα, νομίζω οι θέσεις τους είναι ξεκάθαρες. Ας λύσουν λοιπόν αυτά τα προβλήματά τους και ας παρακολουθήσουν το κυβερνητικό έργο, το οποίο θα αποδώσει, είμαι βέβαιος, αποτελέσματα, και όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές, ο ελληνικός λαός θα δώσει πάλι τη λαϊκή εντολή. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τι θα κάνετε, κύριε Πρόεδρε, όταν θα έρθει το τύπο? Δεν πιστεύω ότι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ θα έχουν προχωρήσει τόσο πολύ οι διαπραγματεύσεις, θα έχει γίνει δηλαδή η συνταγματική αλλαγή αυτών των προϋποθέσεων που βάζει η ελληνική πλευρά στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία, και θεωρώ ότι εάν επιθυμούν πράγματι μια λύση οι Σκοπιανοί, θα πρέπει να κάνουν αυτό που έκανε η Αγγλία για την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας θυμίσω ότι για να μπει η Αγγλία στην ΕΟΚ άλλαξε την ονομασία Μεγάλη Βρετανία κατόπιν αίτησης του Ντεγκόλ σε Ηνωμένο Βασίλειο. Η Μεγάλη Αγγλία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι τα Σκόπια, τα οποία επιθυμούμε να μείνουν σαν ένα ανεξάρτητο κράτος και μπορεί η Ελλάδα να τους παρέχει και ασφάλεια και οικονομική πρόοδο, έχουν λόγο να επιμένουν σε μία ονομασία την οποία λένε ότι χρησιμοποιούν τα τελευταία 70 χρόνια, αλλά έχει μια ιστορία 3.000 ετών. Για εσάς συνταγματική κατοχήρωση δεν είναι αρκετή? Συνταγματική κατοχήρωση είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τη χρήση του ονόματος Μακεδονία. Στο συλλαλητήριο, όπως ξέρετε, δεν οργανώνεται ούτε από κόμματα, αλλά από τους ελεύθερους Έλληνες πολίτες. Ανεξάρτητοι Έλληνες ως ελεύθεροι πολίτες, ως ανεξάρτητοι πολίτες, βεβαίως θα συμμετέχουν στα συλλαλητήρια. Και πιστεύω ότι το συλλαλητήριο αυτό είναι μία έκφραση του ελληνικού λαού
που βοηθάει και τις διαπραγματεύσεις. Δείχνει δηλαδή ότι ο ελληνικός λαός ανεξάρτητα από ιδεολογικές τοποθετήσεις. Γιατί κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Μίκης Θοδωράκης ανήκει στην ακροδεξιά ή οι συμμετέχοντες στα συλλαλητήρια έχουν την ταμπέλα κομμάτων ή ότι η Εκκλησία παίρνει θέση του ενός του άλλου κόμματος. Είναι Έλληνες πολίτες οι οποίοι εκφράζουν μία εθνική θέση. Βοηθούν λοιπόν στη διαπραγμάτευση και βεβαίως μέλη των ανεξάρτητων Ελλήνων με την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη θα συμμετέχουν στη συλλαλητήρια. Εγώ την Κυριακή δυστυχώς δεν θα βρίσκομαι στην Ελλάδα, αλλά είμαι βέβαιος ότι εάν έχω την ευκαιρία θα πάω. Η οικογένειά μου πάντως θα είναι εκεί. Ωραία, εντάξει, είμαστε. Να είστε καλά.